Στο πρώτο αγώνισμα ομαδική ασυλία του Survivor 2025, οι ΑΕΤ πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή ανατροπή, νικώντα τις Τίγρε με 7-3, παρά το γεγονό ότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0. Με αυτή τη νίκη, οι ΑΕΤ εξασφάλισαν την ασυλία, αποφεύγοντα να βγάλουν κάποιον παίκτη υποψήφιο προς αποχώρηση. Αντίθετα, οι κίτρινοι θα πρέπει να αναδείξουν τρει υποψήφιου προ αποχώρηση. Η απόδοσή του μετά το 2-0 προκάλεσε πολλά ερωτήματα, καθώ υπήρξε ξαφνική πτώση στην απόδοσή του. Ορισμένοι αναρωτήθηκαν αν οι κίτρινοι όντω έπαιξαν το παιχνίδι στα ίσια ή αν άφησαν το ματ, ενδεχομένω για στρατηγικού λόγου. Η αδιάφορη στάση του Νίνο, ο οποίο δεν αγωνίστηκε με τον Γιάννη Ριγάκη, προκάλεσε ακόμα περισσότερε συζητήσει, καθώ δημιουργήθηκαν υποψίε ότι οι κίτρινοι ίσω ήθελαν να οδηγήσουν σε αποχώρηση τη Γεωργία Γεωργοπούλου. Οι επόμενε κινήσει τη κίτρινη ομάδα θα είναι καθοριστικέ, καθώ η δυναμική του φαίνεται να κλονίζεται μετά από αυτή την ήττα και τι εσωτερικέ εντάσει που συνεχίζονται.